Με κύριο σύνθημα πως για να ζήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μαρξιστικό-λενινιστικό, συμμετέχει αυτοδύναμα στις εθνικές κάλπες του Μαΐου, με τους υποψήφιους βουλευτές του στο Ρέθυμνο να παρουσιάζουν σήμερα τις βασικές αρχές του προγράμματός τους, που στο επίκεντρο είναι οι άνθρωποι του Μόχθου. Καλούμε το λαό να μετατρέψει την οργή του σε οργάνωση και αντίσταση για όλα όσα δικαιούνται αυτοί που παράγουν όλο τον πλούτο. Σε αυτό το δρόμο καλούμε τους εργαζομένους, την νεολαία, το λαό να συμπορευτούμε. Να βρεθούμε μαζί πριν και μετά τις εκλογές. Στο Ρέθυμνο, οι υποψήφοι βουλευτές του κόμματος είναι ο Κωνσταντίνος Δελιγιώργης και η εκπαιδευτικός Χριστίνα Παπά, οι οποίοι στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου κάλεσαν το εκλογικό σώμα να τους εμπιστευτεί με την ψήφο του, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στα υπόλοιπα κόμματα. Τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα της κυρίαρχης τάξης και των ξένων προστατών, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και τα φασιστικά μορφώματα πίσω από τις ψεύτικες υποσχέσεις, προσπαθούν να κρύψουν τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσαν διαχρονικά, αλλά και τις χειρότερες μέρες που προετοιμάζουν για το λαό. Γι' αυτό ο δρόμος της οργάνωσης, της αντίστασης και της πάλης είναι μονόδρομος. Για μια ζωή με δικαιώματα. Ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, την εκμετάλλευση και τον κοινωνικό εργασιακό μεσαίωνα. Όπως σημείωσαν οι υποψήφοι βουλευτές, το κόμμα του συμμετέχει στις εκλογές χωρίς να σπέρνει, όπως είπαν, εκλογικές αυταπάτες, λέγοντας στο λαό ότι όποια κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη και αν βγει, η ζωή του θα χειροτερέψει.